Κύριε καθηγητά, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά, να είστε καλά. Διάβαζα κάτι στοιχεία που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το 2022, που τελειώνει τώρα σε λίγες ημέρες, ξέρετε πόσες παραβιάσεις έκαναν οι Τούρκοι σε ελληνικό εναέριο χώρο? Ξεπέρασαν τις 11.000 μέσα σε ένα χρόνο. Και μάλιστα ανήμερα τα Χριστούγεννα, προχτές, είχαμε 11 παραβιάσεις, ανήμερα Χριστούγεννα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρω πού το πάνε. Ειλικρινά μιλάω, προσπαθώ να βρω λέξεις, προσπαθώ να εξηγήσω και δεν ξέρω πού θέλουν να το φτάσουν. Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς όχι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Γιατί αν πρόκειται για ένα συγκυριακό φαινόμενο, θα λέγαμε ότι έχει μια παροδικότητα. Μπράβο. Που περάσει και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια κατάσταση μια νέα ισορροπία, σε βάση περιπτώσει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει βάθος μισού αιώνα. Ξεκίνησαν όλα αυτά από τα τέλη του 1973, αρχές του 1974 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα ενίοτα. Η αλήθεια είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια έξαρση και στην τουρκική ρητορική εναντί της Ελλάδας, αλλά και στο επίπεδο των παραβιάσεων. Μιλάμε, κύριε Κλάψη, μιλάμε για απειλές πια. Μιλάμε για ανοιχτές απειλές. Δεν είναι απλές προκλήσεις, είναι απειλές κανονικές. Έχουμε φτάσει στο σημείο που μιλάμε για αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Α, δηλαδή, μπράβο. Αμφισβήτηση κυριαρχίας επί του εδάφους. Και αυτό βέβαια έχει ιστορικό βάθος. Ξεκίνησε από τα Ήμια το 1996 και κλιμακώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία ένταση σε επίπεδο ρητορικής που σχετίζεται εν μέρη και με τις εκλογές που επίκυνται στην Τουρκία. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτό είναι μόνο το στοιχείο που σε ποσοτικό ίσως επίπεδο αλλάζει τα πράγματα και δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης. Διότι αν ήταν μόνο το ζήτημα των εκλογών μπροστά μας, τότε θα είχαμε την αισιοδοξία ότι μετά τις εκλογές τα πράγματα θα ηρεμούσαν. Δηλαδή, αλλά δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπουμε. Αυτό να σας πω και ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, για να μην τα συνδέουμε όλα με τον εκλογικό κύκλο. Το καλοκαίρι του 2020, όπως θα θυμάστε, περάσαμε τρεις ολόκληρους μήνες. Νομίζω ήταν η πιο σοβαρή κρίση που είχαμε το τελευταίο διάστημα, αυτό το καλοκαίρι που περιγράφεται. Αν αυτή η κρίση δεν έγινε ούτε αμέσως μετά από εκλογές, ούτε ενώ επίκυντο εκλογές. Αντίθετα, ήταν πολύ μακριά και από τις προηγούμενες και από τις επόμενες εκλογές, τόσο από την Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Είναι μια απτή απόδειξη ότι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, που είναι ένας ολόκληρος αστερισμός διεκδικήσεων, δεν αφορούν δηλαδή μόνο ένα ή δύο ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως, αν ήταν μόνο ένα ή δύο, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και να διευθετήσουμε. Μιλάμε για μια συνολική αμφισβήτηση του καθεστώτος στο Αιγαίο, για την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, για την έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακελειότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974 και έπειτα, για μια προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει γενικώς το status quo στην περιοχή μας. Θα σας έλεγα και κάτι ακόμη. Ότι αν αυτό ήταν μόνο ένα ζήτημα ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος, αν δηλαδή η Τουρκία είχε μόνο τέτοιου είδους προβλήματα και διαφορές μόνο με την Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι και η Ελλάδα τέλος πάντων είναι μια ειδική περίπτωση, δεν ξέρω εγώ, και εκείνη δεν κάνει ό,τι πρέπει για να έχει μια φιλική και καλή γειτονική σχέση με την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία έχει ανάλογα προβλήματα, έχει δημιουργήσει ίδια ανάλογα προβλήματα με όλους τους γειτονές της, όχι μόνο με την Ελλάδα. Έχει εισβάλει στην Κύπρο από το 1974, έχει εισβάλει κατ' επανάληψη στη Συρία και το Ιράκ. Μην πάμε πολύ μακριά, τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία. Η Συρία και η Ιράκ το κάνει κάθε εξάμηνο. Το λέω τώρα. Σχηματικά το λέμε. Σχηματικά το λέω, ναι. Δίκιο έχετε. Και πρέπει να έχουμε και νομίζω στο μυαλό μας και το εξής. Όταν ο κ. Ερντογάν λέει για αμφισβήτηση της συνθήκης Λοζάνης, μας το είχε πει και κατά μου τώρα όταν ήρθε στην Ελλάδα. Για επικαιροποίηση, είπε, της συνθήκης Λοζάνης, πως το είπε, που ήταν ένα εφημισμό. Ναι. Δεν αναφέρεται μόνο στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Αναφέρεται και στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ και με τη Συρία. Αναφέρεται στην ισορροπία δυνάμεων όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνολικά στην περιοχή, λέτε. Συνολικά στην περιοχή. Η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, εκείνο που θέλει να κάνει είναι να καταστεί ηγεμονική δύναμη σε ολόκληρη την περιοχή, την ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, και να δορυφοριοποιήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο περίπου όλα τα γειτονικά της κράτη. Οπωσδήποτε να είναι τόσο ισχυρή και να έχει τόσο αποφασιστικό ρόλο, ώστε καμία ρίζωνα απόφαση στην περιοχή να μην ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της. Τώρα που το λέτε αυτό, διαβάζω και ακούω τον Ερντογάν εχθές, ο οποίος έλεγε ότι ανακάλυψε νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα 58 δις κυβικών μέτρων. Mm-hmm. Μπορεί να το έχει ανακαλύψει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Όχι, γιατί μιλάμε, είναι τεράστια ποσότητα. Είναι τεράστια ποσότητα. Ο ίδιος λέει ότι θα κάνει την Τουρκία. Το συνδέω με αυτό που λέγατε. Χρόνια. Ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα αφήγημα ότι είμαστε σε όλα μπροστά. Πρώτη γαλάζια πατρίδα είναι το περίβλημα το ιδεολογικό και προχωράμε. Γι' αυτό το είπα.
Μα ο κύριος Ερντογάν δεν βλέπει την Τουρκία καν ως περιφερειακή δύναμη. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Τη βλέπει ως δυνητικά παγκόσμια δύναμη. Ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Γι' αυτό και η συμπεριφορά του. Α, μην τη βάζουμε μόνο. Εμείς τη βλέπουμε στο επίπεδο των λειτουργικών σχέσεων. Εντάξει, αυτό μας απασχολεί και περισσότερο. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε περισσότερο την εικόνα και να δούμε την εικόνα και με τα μάτια του ίδιου του κύριου Ερντογάν και γενικά της τουρκικής πολιτικής ελίτ. Που βλέπει έναν κόσμο διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εμείς, με τον εξής τρόπο. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν εμείς μιλάμε για διεθνείς σχέσεις, μιλάμε στην πραγματικότητα έχοντας στο νου μας τη διεθνή νομιμότητα. Και όταν μιλάμε για διεθνή νομιμότητα, εννοούμε για την λογική και αυτονόητη ερμηνεία των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία, όταν λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, έχει τελείως διαφορετικά στοιχεία στο μυαλό της. Δηλαδή, μιλάει για ένα διεθνές δίκαιο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο τα μέτρα της, το οποίο ερμηνεύεται κατά το δοκούν και το οποίο αλλάζει ανάλογα με τους συσχετισμούς της ισχύως. Δεν ισχύει κατά την τουρκική άποψη πάντοτε το ίδιο το διεθνές δίκαιο για την Τουρκία, το ίδιο για την Ελλάδα, το ίδιο για την Κύπρο, το ίδιο για ένα μικρότερο κράτος. Για πείτε μου κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε στις εκλογές τουρκικές πριν, που θα γίνουν μάλλον προς τον Ιούνιο, νομίζω, πότε είναι να γίνουν. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι αν δεν βγει ο Ερντογάν, που δεν το βλέπω πιθανό, αλλά λέμε τώρα, εάν δεν βγει ο Ερντογάν και βγει κάποιος άλλος, π.χ. ο Ιμάμογλου, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Όχι. Όχι. Το λέω μονολεκτικά. Ούτε εγώ το πιστεύω. Γιατί... αλλά εσείς είστε και καθηγητής και ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Θα σας πω και γιατί. Εύχομαι ολόψυχα, αν υπάρξει η πολιτική αλλαγή στην Τουρκία, κάποια στιγμή ο Ερντογάν θα πάψει να είναι ηγέτης της Τουρκίας. Είναι εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Ως προς τις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι θα δώσει μάχη μέχρι σε σχάτων. Βέβαια. Διότι δεν παίζει μόνο το πολιτικό του μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Παίζει την ύπαρξή του την ίδια. Ακριβώς. Αν χάσει τις εκλογές, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να μείνει στην Τουρκία, δεν θα χρειαστεί να γίνει πολιτικός πρόσφυγας ή κάτι τέτοιο. Ή θα μπει στη φυλακή ή θα τον εξαφανίσει. Θα έχει θέματα μετά. Αν δεν εκλεγεί, θα έχει θέματα. Είναι σίγουρο. Η Τουρκία δεν είναι ούτε Δανία, ούτε Βέλγιο, ούτε Ελλάδα που κερδίζει ένα εκλογές, τις χάνει ο άλλος, δίνουν τα χέρια και πάνε στην επόμενη. Ακριβώς. Μακάρι να συνέβαινε αυτό που λέτε, δηλαδή την επόμενη ημέρα με μια νέα κυβέρνηση στην Τουρκία, όποια και αν είναι αυτή, να είχαμε λαμπρές ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν το βλέπετε κι εσείς. Δεν το βλέπετε. Να μας φώτιζε και να μας λάμπρινε το δρόμο. Αλλά αν δείτε την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στον κύριο Ερντογάν για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Όπως το λέτε. Δεν του λένε ότι λέει πολλά. Αλλά ότι λέει πολλά και κάνει λίγα. Δεν του κατηγορούν δηλαδή όπως το λέτε. Τη στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά ότι η Ελλάδα έχει φαρπάξει τουρκικά νησιά, τα οποία ο Ερντογάν περίπου τα έχει εκχωρήσει στην Ελλάδα, κάτι που προφανώς δεν ισχύει. Επομένως, δεν έχουμε πολλούς λόγους να αισιοδοξούμε. Εξάλλου, τα τελευταία 50 χρόνια, από το 1974 και μετά, για να μην πάμε πιο μακριά, έχουμε δοκιμάσει σχεδόν κάθε συνδυασμό πολιτικής εξουσίας στην Τουρκία. Δηλαδή, σοσιαλιστές, κεμαλικούς, χούντα, ισλαμιστές. Γυναίκες πρωθυπουργούς, άνδρες. Η εξωτερική πολιτική τους ήταν ίδια όμως. Όλο αυτό το διάστημα. Εγώ θα έλεγα ότι έχει μια κεντρική γραμμή. Για να είμαστε δίκαιοι, και η δική μας εξωτερική πολιτική έχει μια κεντρική γραμμή η οποία δεν αλλάζει και πάνω. Ακριβώς. Ακριβώς. Για την Τουρκία, τα λένε και οι Τούρκοι για εμάς. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι πολύ διαφορετικό προς αυτό. Και ευτυχώς το λέω για καλό αυτό. Ναι, 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 ναι. Αλλά αν δούμε λοιπόν την τουρκική πολιτική, θα δούμε ότι αυτή έχει το εξής χαρακτηριστικό. Κάθε νέα κατάσταση που προκύπτει στην Τουρκία συνήθως προσθέτει κάτι σε εκείνο που έχουν ήδη δημιουργήσει οι προηγούμενοι. Δηλαδή, μια νέα διεκδίκηση. Μάλιστα. Την οποία την παραλαμβάνει ο επόμενος, τη συνεχίζει και προσθέτει και αυτός κάτι δικό του. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μπορεί να ακουστεί έτσι και κάπως πιο αιρετικό, αλλά εγώ το φοβάμαι κιόλας. Είναι και κάπως παιγνιώδες ίσως. Μην τυχόν και τον αναπολύσουμε μια μέρα τον κύριο Ερντογάν. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Διότι με τον κύριο Ερντογάν. Ξέρετε κάτι, τον Ερντογάν τον ξέρουμε. Ναι, είναι αυτό που λένε στα αγγλικά better with the devil you know. Ναι, είναι προβλέψιμος. Είναι προβλέψιμος, το ξέρεις και τα λοιπά. Ένα καινούριο π.χ. τον Ιμάμογλου δεν το ξέρεις. Να σας πω και κάτι ακόμα. Για να δούμε και τα πράγματα με την απόσταση του χρόνου. Ο κύριος Ερντογάν είναι στην εξουσία στην Τουρκία μόνος του δια αντιπροσώπου 20 χρόνια. Ναι. Χοντρικά, έτσι. Όταν πρώτο ξεκίνησε να αναλάβει την εξουσία, υπήρξε ένας μεγάλος ενθουσιασμός και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και στον δυτικό κόσμο γενικά, ότι εδώ επρόκειτο για έναν συνεννοήσιμο άνθρωπο. Που έχει μια φιλοευρωπαϊκή πολιτική, που έχει την ισλαμική του πίστη μεν, αλλά θα δημιουργήσει μια ισλαμικού τύπου, δυτικού όμως ταυτόχρονα τύπου δημοκρατία στην Τουρκία, που θα συνδυάζει αρμονικά το Ισλάμ με τον κοινοβουλευτισμό, με τα δικαιώματα κτλ. Που θα σπρώξει την Τουρκία βαθύτερα στο δυτικό κόσμο, που θα επιδιώξει να την εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έλεγε ο άνθρωπος. Και πράγματι τα πρώτα χρόνια τα προσπάθησε κιόλας. Αλλά από ένα σημείο και μετά άλλαξε ρότα και εκείνος. Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει χώρα του δυτικού κόσμου όπως εννοούμε εμείς τις χώρες. Του δυτικού κόσμου. Μακάρι να γινόταν, θα ήταν προς όφελός μας, αν υπάρχει μία χώρα στον κόσμο
που θέλει την Τουρκία να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, που τη θέλει πραγματικά δυτικόστροφη, που τη θέλει πραγματικά να ασπάζεται όλες τις αξίες του δυτικού κόσμου, αυτή είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει να κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν θέλουμε ούτε να σπαταλάμε χρήματα σε εξοπλισμούς που δεν θα μας χρειάζονταν με μια φιλική Τουρκία. Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τους γειτονές μας. Προφανώς δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και λυπάμαι να σας πω ότι δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, δηλαδή τα επόμενα χρόνια, σε αυτό το σημείο. Διότι πολύ απλά η Τουρκία θα συνεχίσει την ίδια πολιτική είτε με τον κύριο Ερντογάν είτε με κάποιον άλλον στην εξουσία. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό, διότι διαφορετικά θα βρεθούμε προ έτσι δυσάρεστες εκπλήξεως και δεν είναι καλό να βρισκόμαστε καθόλου καλό. Προ δυσάρεστων καθόλου εκπλήξεων. Καλό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία που είχαμε. Εγώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό.